Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Στάθης Εκεχριώτης. Είμαι υπεύθυνος για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον Όμιλο ΟΤΕ. Και μαζί με την Ιωάννα την Παπαφίλη θα προσπαθήσουμε σήμερα. Και αφού σας πούμε πρώτα απ' όλα πόσο χαρούμενοι είμαστε που είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας, θα προσπαθήσουμε να σας πούμε μερικά πράγματα για τον Όμιλο του ΟΤΕ. Θα προσπαθήσουμε να σας πούμε στα επόμενα λεπτά τις δραστηριότητες, τα έργα μας και κάποια βασικά χαρακτηριστικά του ομίλου μας. Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε κάποια πράγματα τα οποία μάλλον δεν τα ξέρετε ή κάποια πράγματα τα οποία θα τα ακούσετε πρώτη φορά. Θεωρούμε ότι με τη σημερινή παρουσίαση θα σας δείξουμε ότι είμαστε ένας ελκυστικός εργοδότης και ένας εργοδότης ο οποίος μπορείτε να βασίσετε και να βασίσετε το μέλλον σας. Τα νούμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακά και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτά. Είμαστε ένας όμιλος ο οποίος είναι σαν ετήσιο τζίρο, έχει 4 billion, το EBITDA του είναι 1,3 και φυσικά ο δείκτης free cash flow, ο οποίος είναι δείκτης υγείας μιας επιχείρησης, είναι γύρω στο 1 billion. Πολύ στην αρχή πριν την παρουσίαση με ρωτήσατε σχετικά με τον όμιλο ΟΤΕ και αν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Ο ΟΤΕ αυτή τη στιγμή ανήκει στον όμιλο της Deutsche Telekom. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή στη συνεισφορά του revenue, του ετήσιου revenue στον όμιλο της Deutsche Telekom είναι νούμερο 3 μετά την Αμερική και τη Γερμανία. Φυσικά όλα αυτά έχουν να κάνουν και με αυτό. Αυτό είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε για τον όμιλο ΟΤΕ. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι πέρα από την παροχή υπηρεσιών κινητής σταθερής ΟΤΕ TV, υπάρχει και ένα καινούριο τμήμα, το οποίο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στον οργανισμό, και είναι το ICT, που γι' αυτό θα θέλαμε να μιλήσουμε σήμερα μαζί σας. Ο οργανισμός του ομίλου ΟΤΕ, αυτή τη στιγμή, έχει επενδύσει στην τεχνογνωσία των προηγούμενων ΟΤΕΟΝ και καθώς επίσης έχει επενδύσει και στην τεχνογνωσία και στο expertise των προηγούμενων ετών. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Αυτή τη στιγμή είμαστε ο νούμερο 1 για το 2017 IT Services Provider. Όπως βλέπετε, είναι οι αξιόλογες εταιρείες και ο ανταγωνισμός ο οποίος υπάρχει. Και αυτό το έχουμε καταφέρει μόνο στα τελευταία 4 χρόνια. Μεγάλο κεφάλαιο έχει να κάνει για αυτή την επιτυχία οι άνθρωποι μας, το έμψυχο δυναμικό μας και το μότο μας ότι μαζί κερδίζουμε και μαζί χάνουμε. Αλλά φυσικά, ένα άλλο αντικείμενο το οποίο χρήζει αναφοράς και θα μας το παρουσιάσει η συνάδελφός μου Ιωάννα Παπαφίλη, είναι το expertise και τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή έχει υλοποιήσει ο ομιλός μας. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ. Ανέφερε και ο Στάθης, όντως αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η επιτυχία, αυτή η καλή θέση είναι πολύ αξιόλογων ανταγωνιστών μέσα σε μόνο 4 χρόνια. Οφείλεται σε 2 παράγοντες. Αφενός την ομάδα, την ομαδικότητα, τη συνεργατικότητα, στην εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, όπως και στο γεγονός ότι έχουμε τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε πάρα πολλούς βασικούς τομείς. Θα κάνω μια πολύ μικρή σύνοψη των περιοχών που έχουμε αναπτύξει expertise, ξεκινώντας από το networking, όπου παραδοσιακά έχουμε δίνουμε υπηρεσίες πάρα πολλά χρόνια, έχουμε υλοποιήσει πάρα πολλά έργα και έχουμε ανθρώπους με πάρα πολύ υψηλού επίπεδου πιστοποίησης. Επόμενη κατηγορία είναι υπηρεσίες data center και managed services, όπου τις παρέχουμε είτε στο δικό μας data center, tier 3 data center, state of the art, είτε σε data centers τρίτων. Άλλη μια κατηγορία είναι η ασφάλεια, information security. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στις υποδομές μας ένα state of the art security operation center, το οποίο μάλιστα είναι διασυνδεδεμένο με τα security operation centers της Deutsche Telekom across Europe. Άλλη μια κατηγορία είναι τα cloud services. Όλο το εύρος των cloud services, infrastructure, platform, software as a service, σε private, public και hybrid υποδομές.
Επίσης, τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε και με την ανάπτυξη εφαρμογών, bespoke εφαρμογών για πελάτες μας. Έχουμε τρέξει έργα big data. Μάλιστα, να σας αναφέρω, είμαστε και γι' αυτό πάρα πολύ χαρούμενοι. Έχουμε ένα service center που παρέχει υπηρεσίες για όλο τον ομιλοντήτη. Έχουμε το μεγαλύτερο data lake στην Ευρώπη. Προχωρώντας παρακάτω, θα σας αναφέρω κάποια από τα έργα μας. Το έργο της Coca-Cola είναι ένα από αυτά που είναι αρκετά γνωστά, ενδεχομένως να έχετε διαβάσει κάποια press releases, και είναι ένα από αυτά για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο, Migration, Data Center Outsourcing, ένα από τα τρία ενδεχομένως μεγαλύτερα έργα στην Ευρώπη, σε αυτό το πεδίο. Ένα έργο αξίας 43 εκατομμυρίων, το οποίο υλοποιήσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Στις υποδομές που έχουμε στο δικό μας data center, είναι hosted κρίσιμες εφαρμογές, πάνω στις οποίες τρέχει η Coca-Cola το everyday business της για 28 χώρες, σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο υπήρξε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, πρακτικά η ψηφιακοποίηση της διαδικασίας συνταγογράφησης φαρμάκων, απέφερε μόνο τον πρώτο χρόνο λειτουργίας γύρω στα 2 billion cost savings για το ελληνικό δημόσιο. Και φυσικά το κυριότερο όφελος είναι ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση βελτίωσε τη ζωή και την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, γιατρών, φαρμακοποιών και το κυριότερο των ασθενών. Ένα άλλο ενδιαφέρον έργο που δείχνει έτσι και την εξωστρέφειά μας σαν όμιλο, αλλά και συνεισέφερε και στην εξωστρέφεια της χώρας μας συνολικά, ήταν το έργο της ψηφιακοποίησης της διαδικασίας αίτησης και έκδοσης Visa στα Visa Application Centers σε χώρες όπως Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Νότιος Αφρική και πολλές ακόμα χώρες. Εκτός από την ανάπτυξη της εφαρμογής, εγκαταστήσαμε υποδομές, data center υποδομές και δώσαμε services και υποστήριξη σε όλες αυτές τις χώρες που προανέφερα, το πράγμα που δίνει και το capacity του ομίλου να δώσει υπηρεσίες με επιτυχία και μέσα στο χρονοδιάγραμμα και σε χώρες εκτός Ευρώπης. Στον τραπεζικό τομέα, μας έχουν εμπιστευτεί οι 4 μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας. Μας έχουν εμπιστευτεί τις υποδομές τους και τους δίνουμε πλήθος υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, service monitoring, security monitoring, analytics, πολλές υπηρεσίες. Ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, το οποίο ενδεχομένως να το έχετε δει, διαφημίζεται τον τελευταίο καιρό αρκετά, είναι η εφαρμογή του video banking που υλοποιήσαμε για λογαριασμό του Eurobank Group. Ένα ακόμα έργο, ενδιαφέρον επίσης, ήταν η ανάπτυξη της εφαρμογής, ψηφιακοποίηση ξανά μιας διαδικασίας επιβίβασης με βιομετρικό έλεγχο, με facial recognition, για λογαριασμό του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Όπως βλέπετε, η γκάμα των έργων είναι μεγάλη, υπάρχει πολύ μεγάλο diversity και αυτά που σας έδειξα είναι μονάχα λίγα από τα πάρα πολλά ICT έργα που έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουμε να υλοποιούμε. Μία ακόμα περιοχή που κοιτάζουμε και επενδύουμε τον τελευταίο καιρό είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιούμε έργα για κάποιους από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς και Ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ οι ανάγκες για IT skills και competencies είναι πάρα πολύ μεγάλες και αν κάποιος έχει τη διάθεση και την όρεξη για μια καριέρα στην πληροφορική, πραγματικά οι ευκαιρίες είναι ανεξάντλητες. Κοιτάζοντας μπροστά, κοιτάζοντας το μέλλον, βλέπουμε πάρα πολλές προκλήσεις. Γενικά, σαν εταιρεία, μας αρέσει να μαθαίνουμε, να εξελιζόμαστε, να κάνουμε adapt, και δεν φοβόμαστε να βγούμε από το comfort zone μας. Και αυτές τις προκλήσεις θα τις αντιμετωπίσουμε. Έχουμε όραμα, έχουμε πλάνο, έχουμε στρατηγική, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουμε όρεξη και διάθεση να πετύχουμε. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους, όσους έχετε επίσης όρεξη και διάθεση, να έρθετε σε αυτό το ταξίδι μαζί μας, να έρθετε να επενδύσετε στον εαυτό σας, να κάνετε growth μέσα από τον όμιλο, για να γίνετε καλύτεροι σε αυτό που σας αρέσει να κάνετε. Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας που ήσασταν εδώ σήμερα,
όλους και όλες για το χρόνο μας αφιερώσετε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Career.gr και την HR ομάδα του ΟΤΕ που μας δώσαν την ευκαιρία σήμερα να σας παρουσιάσουμε αυτές τις δραστηριότητες. Και κλείνοντας, να σας πω ότι οι συνεργάτες μας, οι συναδελφοί μας από τον Όμιλο ΟΤΕ και εμείς φυσικά θα είμαστε όλη την ημέρα εδώ στη διάθεσή σας να σας απαντήσουμε σε ερωτήσεις και για τις δραστηριότητές μας, αλλά και να σας γνωρίσουμε προσωπικά.